Σε την νέα υπογραφή που παρατηρούμε στην Δανειακή Σύμβαση, είπες προηγουμένως, αυτό ήθελα να σου πω, όταν αναφέρθηκε στα όσα έλεγε ο κ. Βενιζέλος, πέρυσι το Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2012, περί λαϊκισμού, έχω μπροστά μου τη δήλωσή του, να σταματήσει πλέον αυτός ο λαϊκιστικός μύθος, είχε πει ο κ. Βενιζέλος, για τα περί αγγλικού δικαίου. Στην συνέχεια να πούμε ότι ο ίδιος... Συνταγματολόγος είναι ο κ. Βενιζέλος. Σαφέστατα είναι συνταγματολόγος. Το επισημαίνουμε δηλαδή για να ξέρουμε και τη βαρύτητα των λόγων του. Να πούμε ότι στη συνέχεια ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι για το κρίσιμο αυτό θέμα, αν μπορούν να κατασκευθούν τα πολιτιστικά αγαθά της χώρας, ο ορυκτός πλούτος και όλη η δημόσια περιουσία, η απάντηση είναι όχι, γιατί ίσχυε εξ αρχής και θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο εκτέλεσης. Επαναλαμβάνω, αυτό το Φεβρουάριο. Στη νέα Δανειακή Σύμβαση, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του Αντώνη του Μιλωνάκη, δεν ισχύει το ελληνικό δίκαιο πλέον. Ισχύει το δίκαιο στα δικαστήρια, στο Λουξεμβούργο, και το αγγλικό δίκαιο δεν διέπει μόνο το PSI, όπως τότε μας έλεγε ο κ. Βενιζέλος, αλλά πλέον και ολόκληρη τη Δανειακή Σύμβαση. Και νομίζω ότι η παράγραφος την οποία είδαμε και ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Αντώνη του Μιλωνάκη είναι απολύτως ξεκάθαρη για το τι ισχύει πια, εάν δεν πετύχουμε, αν δεν ικανοποιήσουμε τους όρους. Φαντάζομαι ότι δεν θα δούμε πολιτικούς οι οποίοι θα λένε ότι α, ναι, αποτύχαμε, τι θα γίνει τώρα, Λουκοπλάκο. Οι πολιτικοί, για να μην αποτύχουν, θα μεταφέρουν συνεχώς τα βάρη στους Έλληνες πολίτες, ώστε να δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό το ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, να μπούμε στη λογική, αν θέλετε, κουτοπώνηρη, βλάχικη λογική, ότι ξαφνικά το γεγονός ότι έχει βγει στον αφρό το ενδεχόμενο να βάλουμε τρυπάνια στο Αιγαίο, έτσι, να βρούμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μάλιστα, έχει μία σχέση με αυτή την Δανειακή Σύμβαση. Δηλαδή ότι αν αποτύχει ο κύριος Σαμαράς ή ο διάδοχος του κύριου Σαμαρά ή ο ποιος άλλος, θα πάρουν τα πετρέλαια και τα δηλαδή. Εγώ να σας πω τώρα ένα πράγμα. Εγώ έβλεπα τον κύριο Πρωθυπουργό μου. Ας το αφήσουμε αυτό που είπες να υπάρχει. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ έβλεπα τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν μου αρέσει ο συλλογισμός σου. Όχι, εμένα μου αρέσει. Ας το αφήσουμε να υπάρχει. Εμένα μου αρέσει και θέλω να το συμπληρώσω με αυτό. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, με πρόσβαλε πάρα πολύ να βλέπω τον Έλληνα Πρωθυπουργό μου να τρέχει στα πετρέλαια του Πούτιν για να πουλάει τα πετρέλαια του Πούτιν. Και εγώ έλεγα. Και το έλεγα και το λένε τώρα. Καλά, εμείς δεν έχουμε πετρέλαιο στο Αιγαίο. Γιατί πρέπει να πουλήσουμε τα πετρέλαια του Πούτιν, κύριε Καραμαλή, και δεν βάζετε ένα τρυπάνι να βρούμε στο Αιγαίο? Θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς και παίζαμε μπάλα στα καμίνια, βλέπαμε κάτι φορτηγά από τη χροπή που βγάζανε πίσω από το φορτηγό του Ντουμάνι, μαύρο, καπνό. Ξέρεις τι είχε κάνει ο κύριος αυτός, ο ιδιοκτήτης? Είχε ένα οικόπεδο κτήμα στην Ζάκυνθο και πήγε να βρει νερό. Και αντί να βρει νερό, βρήκε πετρέλαιο. Και έφερε το πετρέλαιο από τη Ζάγκρη, από το κτήμα του, και τα βάζει στα φορτηγά τη χροπή και τα κινούσε. Κι όμως κανένα δεν έβαλε ποτέ κανένα δροπάνι. Κανένα δεν έβαλε κανένα τρυπάνι. Πάμε λίγο στον Κώστα Μουγγέλη. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια διαπίστωση. Πρώτον, είναι λογικό αυτός που δανείζει χρήματα σε κάποιον τρίτον, και ειδικά όταν ο τρίτος έχει αποδειχθεί πολλές φορές αναξιόπιστος, να διεκδικεί τις μεγαλύτερες διασφαλίσεις. Όταν πας εσύ στην τραπεζάκι μου να πάρεις δάνειο, σου βάζει υποθήκη το δάνειό σου και οτιδήποτε άλλο έχεις ως περιουσία, για να διασφαλιστεί η τράπεζα ότι δεν θα χάσει τα λεφτά της. Αυτό κάνουν οι δανειστές. Το μοιραίο όμως είναι ότι παράλληλα, εκτός από το να μας δανείζουν χρήματα, μας παραδίδουν και την κόλλα το χαρτί με αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να υλοποιηθούν οι στόχοι και να πετύχει το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, έλεγα πριν το πρώτο μνημόνιο. Ακριβώς. Απέτυχε περίτρανα το πρώτο μνημόνιο, απέτυχε περίτρανα το δεύτερο. Και πάμε για το τρίτο. Και πάμε για το τρίτο. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ή θα αποτύχει. Εύχομαι να μην αποτύχει για να φτάσουμε εκεί. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι, εμείς τι κάνουμε όταν οι άλλοι μας επιβάλλουν μέτρα τα οποία δεν μας οδηγούν στην έξοδο αυτού του σκοτεινού οικονομικού του νέου? Η εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας δεν είναι περιουσία κανενός Παπανδρέου ή κανενός. Δεν πρόκειται να πάρουν ούτε το σκάκι, είναι αυτό που είπε ο Βλάχος. Ή τα πετρέλαια της Ελλάδας. Ούτε νησί θα πάρουν. Το εξοχικό κανενός Έλληνα πρωθυπουργού ή υπουργού. Ούτε νησί θα πάρουν. Ούτε νησί θα πάρουν. Ούτε την Ακρόπολη. Θα πάρουν το πλούτο της χώρας. Το οποίο κατασπαραλήθηκε. Το δημόσιο χρήμα των ταμείων που κατασπαραλήθηκε. Το φαγοπότι που έγινε, έγινε με φαγοπότι του ελληνικού λαού. Έτσι. Και τον ελληνικό πολιτικό. Και τώρα βάζουν υποθήκη. Και τον ελληνικό πολιτικό. Ακριβώς. Και δεσμεύουν την περιουσία του ελληνικού λαού σαν να είναι το εξοχικό τους για να δανειστούν. Και μάλιστα για να φέρουν χρήματα τα οποία τελικά δεν θα δει ο ελληνικός λαός. Γιατί κάνοντας τον λογαριασμό, πάνω ακόμη και οι πιο, δεν θα πω κάτω από αίρετη, θα πω ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι, οι πιο μεθυοπαθείς, οι πιο επιεικείς, πάνω από 3 δις
στην πραγματική οικονομία από την πρώτη εκταμείωση των 34 δεν δίνουμε. Καταρχήν από αυτά τα 34 δις, τα 17 περίπου είναι για την ανακεφαλαιοποίηση. Άρα δεν τίθεται θέμα, είναι εγγυήσεις. Τα 11 για παραγορά. Τα 11 είναι, θα πληρώσουμε για τα ομόλογα που αγοράσαμε. Βάλιστα, για να διαγράψουμε. Τα άλλα είναι σε μεγαλοκομιθευτές και μεγαλοκατασκευαστές. Θα σου πω τώρα ένα παρασκήνιο. Στο κλαμπ το κλειστό του Χίλτον, όταν είχε έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα, οι πληροφορίες είχαν αναφέρει την περίοδο εκείνη ότι είχε δεσμευθεί ο Σαμαράς απέναντί της ότι τα 4 δις θα πάνε σε γερμανικές φαρμακοβιομηχανίες και άλλων συμφερόντων, βιομηχανίες γερμανικών εννοώ συμφερόντων. Μάλιστα. Τα 4 από τα 7 δις που οφείλουμε στους προμηθευτές θα πάνε τσέπη. Στους Γερμανούς. Τσέπη. Προφανώς, μετρητά. Μα μέσα, άρα δεν θυμάστε ότι είχαν σταματήσει να μας στέλνουν φάρμακα. Ναι, οι βιομηχανίες γερμανικές. Ήτανε, ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος. Άρα λοιπόν, πώς στην ελληνική αγορά. Πόσα θα πέφτουν ένα δις. Τρία δις από την πρώτη δόση, τα 4 είναι στους Γερμανούς, τα από τα 7 που υπολείπονται και τα 3 θα πάνε σε άλλους, γιατί μην ξεχνάμε. Και για όλα αυτά έχουμε υπογράψει αυτό που βλέπουμε στον ναι. Εγώ ναι, να αλλά πίσω από τα 4 δις που λέει ο κ. Σαμοήλης για τα λεφτά στους φαρμακοβιομηχανούς, πρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες για το μεγάλο φαγοπότι που γίνεται στον χώρο της υγείας. Όπου τώρα αποκαλύπτεται ότι τριπλάσια και να κλείσω μόνο μία κουβέντα. Να κλείσω. Το ερώτημα επίσης που τίθεται, Άκη, είναι πριν λέγαμε ότι αυτός που δανείζει θέλει να διασφαλίσει τα χρήματα. Εμείς ως χώρα, που δεν το φορολογικό μας επιβάλλαν τους συντελεστές, μας επιβάλλαν όλα τα υπόλοιπα. Αν αποτύχει, τι γίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς ως χώρα, τι εναλλακτικό πλάνο είχαμε. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία τους παρουσιάσαμε, ενώ όταν λέγανε αυτοί κόψτε εκεί. Πιο περιθώριο διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση γίνεται όταν πεις όχι αυτό, αυτό. Ακριβώς κύριε. Ποιο πλάνο είχαμε εμείς. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ποιο σχέδιο. Μισό λεπτό. Ας τους τοκογλύφους γιατί νομίζω ότι είναι αυτό. Μας βολεύει να τα ρίχνουμε όλα στο κογλύφους. Λέω, εάν κάνει ο Βλάχος ως πρωθυπουργός της χώρας, μακάρι να γίνει, κάνει μια σύμβαση η οποία είναι ελεηνή, κατά τη γνώμη των πολλών. Έρχονται οι πολλοί στην κυβέρνηση δια του Μιλωνάκη. Καταγγέλνουν τη σύμβαση αυτή στα διεθνή δικαστήρια ότι είναι κατάπτυστη, ότι είναι ελεόντιος και πετυχαίνουν ό,τι πετύχουν. Αυτό είναι μαχητό, μαχητό σε δικαστήρια διεθνή. Δηλαδή αν ο Παπανδρέου υπέγραψε μια σύμβαση η οποία είναι κατάπτυστη, έρχεται ο Σαμαράς ή ο Παυλόπουλος ή ο Τσίπρας ή η Παπαρίγα. Άλλο αυτό όμως, μισό λεπτό να τελειώσω. Και πάει στα δικαστήρια τα διεθνή και λέει η σύμβαση που είναι καταχρηστική. Ο κύριος, η καταχρηστική και άρα να ακυρωθεί και κάνουμε μια καινούρια. Ναι. Εκείνο που δεν είναι μαχητό και δεν μπορεί να ακυρωθεί είναι το πάρτι που έκαναν όλοι οι δικοί μας πολιτικοί ναι. Και κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες οι οποίοι αυτό οδήγησαν είναι. Τον όποιο Παπανδρέο, όποιο Σαμαρά, όποιο Βλάχο στο να υπογράψει στο κατάπτυ τη σύμβαση γιατί εκείνο το... Να τελειώσω. Γιατί εκείνο το πάρτι δεν ανατρέπεται. Ωραία, να πω κάτι μέχρι. Αυτούς λοιπόν πρέπει να καταγγείλουμε όλους αυτούς που φταίνε γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε αυτούς πρέπει πρώτα να οδηγήσουμε στα διεθνή δικαστήρια και στα ελληνικά και μετά αυτούς που κάνανε λάθος. Αντίλογο λοιπόν σε σένα και στον κύριο Βλάχο σας λέω Μάγκη. Ότι περιθώριο διαπραγμάτευσης έχεις, διότι είσαι καλός πελάτης. Εντάξει, και βγάζουν λοιπόν, από πάνω σένα δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πετύχεις μια καλύτερη σύμβαση, Άκη μου, λοιπόν, που να χάνεις λιγότερα, αλλά θα χάνεις ότι πάλι. Αν θέλετε να εκείνοι που σε οδήγησαν να χάνεις είναι το πρόβλημα. Το πελατάκι σας, αν θέλετε ναι. Να είμαι, ναι. Θα σεβαστείτε το λαό αυτού του τόπου, ναι. Γιατί με μένα έχετε λογαριασμό. Ένα. Ναι. Και δεύτερον, σε ποιους το λες αυτό. Σε ποιους. Δεν σου δίνω, κύριε. Μα εδώ μιλάμε για τον δεν σου δίνω, κύριε. Σε σένα. Το τεινάζω στον αέρα. Τι να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω, λέω. Δεν θέλω να γιατί λοιπόν εδώ, να στρεφόμαστε μόνο εναντίον αυτών των κακών έτσι. Και όχι εναντίον των δικών μας λαμογιών. Μισό λεπτό, εντάξει. Η πολιτική δεν να φέρω ένα παράδειγμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Δευτερόλεπτα θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε για τοκογλύφους, όταν μιλάμε για δανειστές. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτοί τι κάνουνε. Σου δίνουνε 5 και συνεχώς σου ζητάνε. Μου θυμίζει το παράδειγμα εμείς με ένα δανειστή. Την... Ο οποίος γυρίζαμε την Ευρώπη και φωνάζαμε του... Τιτανικό στην Ελλάδα, Αντώνη μου. Σου ζητάει λοιπόν ο δοκογλύφος. Σου ζητάει όλο και περισσότερα. Υπάρχουν παραδείγματα και εδώ